Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του «Εξήγησέ το απλά». Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πρόσφατο επιστημονικό επίτευγμα, την ανακάλυψη του σχήματος του φωτός. Φανταστείτε ότι κρατάτε ένα μικρό φακό στο σκοτάδι και ανάβετε το φως. Το φως ταξιδεύει, φωτίζει το χώρο γύρω σας, αντανακλάται σε επιφάνειες, περνά μέσα από διαφανή υλικά. Αλλά τι ακριβώς είναι αυτό που εκπέμπεται? Το φως, όπως το ξέρουμε, αποτελείται από φωτόνια, μικροσκοπικά σωματίδια που δεν έχουν μάζα, αλλά μεταφέρουν ενέργεια. Τα φωτόνια είναι οι αγγελιοφόροι της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, θεμελιώδη για την κατανόηση της φυσικής του κόσμου. Αλλά εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα, ποιο είναι το σχήμα ενός μεμονωμένου φωτονίου? Για δεκαετίες αυτή η ερώτηση παρέμενε αναπάντητη. Οι φυσικοί γνώριζαν πώς να περιγράψουν τη συμπεριφορά των φωτονίων, αλλά κανείς δεν είχε δει ποτέ το ακριβές του σχήμα. Μέχρι πρόσφατα, όπου έγινε μια μεγάλη ανακάλυψη. Μια ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγκαμ έκανε κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Κατάφερε να αποκαλύψει το σχήμα ενός μεμονωμένου φωτονίου για πρώτη φορά στην ιστορία. Χρησιμοποιώντας προηγμένα μαθηματικά μοντέλα και τεχνικές κβαντικής οπτικής, οι ερευνητές προσδιορίσαν το ακριβές σχήμα του φωτός σε νανοκλίμακα. Και το αποτέλεσμα ήταν κάτι που κανείς δεν περίμενε. Ένα φωτόνιο έχει σχήμα που μοιάζει με ένα λεμόνι. Αλλά πώς κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα και πώς χαρτογραφήθηκε ένα φωτόνιο? Η προσέγγιση της ομάδας βασίστηκε στην ιδέα ότι όταν ένα φωτόνιο εκπέμπεται από μία πηγή, όπως ένα άτομο ή ένα νανοσωματίδιο, η αλληλεπίδρασή του με τον εκπομπέα διαμορφώνει την κβαντική του δομή. Χρησιμοποιώντας πολύπλοκους υπολογιστικούς αλγορίθμους, οι επιστήμονες μπόρεσαν να περιγράψουν με ακρίβεια τις αλληλεπιδράσεις του φωτονίου με την πηγή του και πώς αυτό εξαπλώνεται στο χώρο. Η μεγάλη έκπληξη ήταν ότι το φωτόνιο δεν είναι μία απλή σημειακή κουκίδα όπως φανταζόταν πολύ, αλλά έχει μία συγκεκριμένη μορφή, έναν όγκο και μία τρισδιάστατη δομή. Το αποτέλεσμα, το φωτόνιο έχει σχήμα που θυμίζει λεμόνι ή ραδιενεργό σύμβολο, ένα σχήμα που αποκαλύπτει πως η ενέργεια του φωτός καταλαμβάνει το χώρο γύρω του. Αυτή η γνώση μπορεί να επηρεάσει βαθιά τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το φως στην τεχνολογία και την επιστήμη. Στην κβαντική υπολογιστική και κβαντική επικοινωνία, τα φωτόνια είναι τα βασικά εργαλεία στις κβαντικές τεχνολογίες. Η γνώση του ακριβούς σχήματός τους μπορεί να βελτιώσει την ακρίβεια των κβαντικών υπολογιστών και να βοηθήσει στην ανάπτυξη πιο αποδοτικών κβαντικών τηλεπικοινωνιών. Στην τεχνολογία των φωτοβολταϊκών και στην ενεργειακή απόδοση. Αν γνωρίζουμε το ακριβές σχήμα των φωτονίων, μπορούμε να βελτιώσουμε τα ηλιακά πάνελ, επιτρέποντας μεγαλύτερη απορρόφηση και απόδοση ενέργειας. Στην τεχνητή φωτοσύνθεση και σε βιομηχανικές εφαρμογές, καθώς μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το φως αλληλεπιδρά με τα βιολογικά μόρια, ανοίγοντας νέους δρόμους για την παραγωγή ενέργειας και τη φαρμακευτική έρευνα. Αυτή η ανακάλυψη δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Είναι μόνο η αρχή. Για πρώτη φορά έχουμε ένα πραγματικό πορτρέτο του φωτονίου, αλλά η επιστήμη δεν σταματά εδώ. Οι ερευνητές τώρα προσπαθούν να καταλάβουν αν αυτό το σχήμα αλλάζει υπό διαφορετικές συνθήκες ή αν διαφορετικοί τύποι φωτονίων έχουν διαφορετικές γεωμετρίες. Και ποιος ξέρει, ίσως μία μέρα να μπορούμε να σχεδιάσουμε φωτόνια με προσαρμοσμένα σχήματα, δημιουργώντας τεχνολογίες που σήμερα μοιάζουν με επιστημονική φαντασία. Για χρόνια το φωτόνιο ήταν ένα αόρατο μυστήριο, ένα σωματίδιο χωρίς συγκεκριμένη μορφή, μια αφηρημένη έννοια της φυσικής. Σήμερα όμως ξέρουμε κάτι που ποτέ πριν δεν γνωρίζαμε. Το φως έχει σχήμα και αυτή ακριβώς η γνώση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε like, εγγραφή και αφήστε ένα σχόλιο με τις σκέψεις σας. Ποια άλλη επιστημονική ανακάλυψη θα θέλατε να αναλύσουμε? Μέχρι την επόμενη φορά, μείνετε περίεργοι και συνεχίστε να αναρωτιέστε, γιατί η επιστήμη είναι γεμάτη θαύματα.